Γεια σας και από μένα. Χρειάστηκαν 4 μήνες δουλειά για να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία μέρος των οποίων σας παρουσιάζουμε σήμερα. Όμως δεν παραβιάσαμε κλειδωμένες πόρτες, γιατί όλα τα στοιχεία είναι ελεύθερα, είναι ανοιχτά για όποιον θέλει και ξέρει. Και έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών, τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος μας βοήθησε σε αυτή τη δουλειά και ξέρει και θέλει. Είναι εντυπωσιακά όσα συγκεντρώσαμε, γιατί αποδεικνύουν πως η τρίτη κυβέρνηση υλοποιεί ακριβώς όπως οι δύο προηγούμενες, περικόπτοντας τους μισθούς, εφαρμόζοντας όλα τα δημοσιονομικά μέτρα και αφήνοντας στην άκρη όλες τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Έγινε κάτι ακόμα φανερό. Ο τρόπος που και η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες ακυρώνουν οποιοδήποτε μέτρο απειλεί ή χτυπάει το πελατειακό τους κράτος. Και πώς γίνεται αυτό ακόμα και για να ψηφιστεί στη Βουλή, ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα. Για παράδειγμα, ο νόμος που εξυγχρονίζει το προλογικό πλαίσιο, το απλοποιεί και το κάνει το σύγχρονο, περιέχει 193 άρθρα, τα οποία έχουν αλλαχθεί σχεδόν όλα μέσα στα χρόνια αυτά. Όλα τα άρθρα έχουν υποστεί τροποποιήσεις και επίσης υπάρχουν 32 δευτερογενείς νόμοι οι οποίοι αλλάζουν όλο το πλαίσιο πάλι από την αρχή. Κάθε αλλαγή είναι ένα νεύμα σε μια ομάδα συμφερόντων. Πώς γίνεται όμως αυτή η συνεχής πολιτική? Πώς γίνεται κανείς ότι άλλα ψηφίζονται και άλλα ελοποιούνται? Δυστυχώς είναι πολύ απλό. Σας δώσω ένα παράδειγμα που έχει και οικονομικό ενδιαφέρον. Υπάρχει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο οποίο εκκρεμούσαν 45.000 υποθέσεις. Κάθε υπόθεση ένας ή περισσότεροι πελάτες. Η Τρόικα και η κυβέρνηση συμφώνησαν αυτές οι υποθέσεις να περάσουν στη Γενική Γραμματεία των Εσόδων, μια ανεξάρτητη αρχή, και να ενισχυθεί με τα 2/3 των υπαλλήλων από το Σώμα Δίωξης του Οικονομικού Εγκλήματος. Ψηφίστηκε στη Βουλή, πήρε το τσεκ από την Τρόικα, μεταφέρθηκαν οι υπάλληλοι, αλλά από τις 40.000 υποθέσεις, ο Υπουργός έκρινε με τα δικά του κριτήρια ότι μόνο 3.900 έπρεπε να μεταφερθούν στην Γενική Γραμματεία. Αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι που δεν έχουν δουλειά και οι υποθέσεις που δεν έχουν υπαλλήλους να τις ελέγξουν. Αλλά κάθε υπόθεση που δεν ελέγχεται είναι ένας ή περισσότεροι πελάτες ευχαριστημένοι. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και ιστορίες καθημερινής τρέλας. Έχουν ή δεν έχουν σχέση με το πελατειακό κράτος. Παράδειγμα των φορτηγών μιας εταιρείας που μπορεί να μεταφέρει τεμπορευματοκιβώτη άδεια στα κοντέινερ για να πάει να πουλήσει εμπορεύματα, να μεταφέρει κάπου πελάτες. Όμως δεν μπορεί να τα μεταφέρει πίσω, γιατί ο νόμος λέει δικαιούται να έχει ιδιωτικά φορτηγά όταν μεταφέρει εμπορεύματα. Το κοντέινερ δεν είναι εμπόρευμα, άρα για να μεταφέρει το φορτηγό πρέπει να φορτώσει το κοντέινερ σε ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης. Κάποιοι είναι πολύ ευχαριστημένοι από αυτή την ρύθμιση. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες. Η μπύρα, η οποία τον τελευταίο καιρό είναι μόδα να βάζουν μέσα γεύση φρούτων. Αλλά ο νόμος δεν επιτρέπει να μπαίνουν τα ελληνικά φρούτα, διότι απαγορεύεται να μπλέκεις φρούτα που παράγονται με μπύρα. Όμως δεν υπάρχει πρόβλεψη για χυμούς φρούτων που έρχονται από το εξωτερικό. Για να μην γνύονται και κάνουν την μπύρα με τη γεύση των φρούτων και αφήνουν την ελληνική παραγωγή απόλυτη. Το χειρότερο είναι η πλήρης αδιαφορία για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που υπάρχουν στο μνημόνιο. Και είναι φιαλτικό κανείς να δει την λίστα των 176 μεταρρυθμίσεων εντελώς το τοπίο αυτά τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν θα σας διαβάσω όλες γιατί είναι πάρα πολλές. Όμως αυτές που θα σας πω θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν τη σκέψη. Αν είχαν εφαρμοστεί αυτά, θα μιλάγαμε για τη 12η αξιολόγηση ή θα ήταν η Ελλάδα έξω πια από τα μνημόνια. Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις. Ελάχιστο κειμένο εισόδημα για όσους είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Κατά πολλές φορές που υπάρχει το ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά δεν τον βάζει στην πρίζα. Μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης από τα 2, 4, 6, 7 χρόνια. Έλεγχος φοροαποφυγής. Χρήσης γης, ώστε να μην είναι επενδύσεις εχμάλωτες του κράτους. Νόμοι για τις πτωχεύσεις, ώστε να μπορεί κάποιος να αποτύχει την επιχειρηματική προσπάθεια και να μην πάρει φυλακή. Μείωση της τιμής των γενοσύμων στα ευρωπαϊκά επίπεδα και όχι στα διπλάσια, όπως είναι στη χώρα που έχει πάρα πολλά χρήματα να εξοδεύει. Στρατηγική ανταγωνισμό στη γεωργία και όχι επιδοτήσεις στους συμμέτεχους. Τα γεωργικά προϊόντα, όπως είπε και ο Σταύρος, είναι από τα σημαντικότερα που έχει η Ελλάδα να παρουσιάσει. Αναδιοργάνωση και αποκλειστική της δημόσιας διοίκησης του μεγαλύτερου βραχνά που υπάρχει και για την επιχειρηματικότητα και για την κοινωνία. Αυτά και πολλά άλλα περιέχονται στα μνημόνια. Η κυβέρνηση αρνείται να τα υλοποιήσει καθώς απειλείται το πελατειακό κράτος σε κάθε στροφή.
Η Ευρώπη αρκείται στο να τα παρακολουθεί και να παρακολουθεί τους οικονομικούς δείκτες μόνο και να αυταπατάται πως έτσι θα διορθωθεί η κατάσταση. Προχωράμε στο κλείσιμο της 12ης αξιολόγησης και είμαστε πιο πίσω από ποτέ, καθώς οι αντοχές των πολιτών έχουν πια εξαντληθεί και όποιο νέο μέτρο δεν θα απορρώσει. Η δική μας πρόταση είναι τελείως διαφορετική. Ευχαριστώ.